Σε περίοδους που η οικονομική κρίση έχει υστερήσει πολλά από τον κόσμο, υπάρχει ένα ελληνικό γευστικό έδεσμα το οποίο για δεκαετίες δεν έχει χάσει την αξία και την αναγκαιότητά του. Το σουβλάκι, είτε αναφερόμαστε σε πίτα ή καλαμάκι, αποτελεί την πρώτη επιλογή για την πλειοψηφία του κόσμου, καθώς είναι φθηνό αλλά και χορταστικό. Οι περισσότεροι καταφεύγουν σε αυτή την επιλογή ακόμα και στις μέρες μας, γεμίζοντας τα σουβλατζίδικα. Φυσικά, σε σχέση με το παρελθόν, υπάρχουν εκείνοι που έχουν κόψει τις περιττές πατάλες, ωστόσο ακόμα και τότε δεν θα αποχωριστούν μία πίτα ή μερικά γευστικά καλαμάκια. Βγαίνει έξω, το εκτιμάει στην παραλία εδώ πέρα, του νησιού. Αλλά μπορεί να είναι ένα γεμάτο μαγαζί, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να πάρει κάτι δεύτερο. Οπότε καταλήγει να παίρνει κάτι ίσα ίσα να χορτάσει. Δηλαδή με ένα σουβλάκι και κάτι απλό. Πρώτον, επειδή είναι νόστιμο, χορταστικό, ο κόσμος το εκτιμάει και έρχεται εδώ πέρα κάθε βράδυ και από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Είναι ένα φθηνό είδος. Χορταίνει και γευστικότατο. Εντάξει, υπάρχει οικονομικό πρόβλημα. Ο κόσμος δεν έχει χρήματα και έχει απευθυνθεί στο σουβλάκι, πίτα γύρω, σουβλάκι. Γενικά στα τυλιχτά, σε όλα αυτά τα προϊόντα. Υπάρχει πρόβλημα. Ο κόσμος δεν έχει χρήματα. Θα δούμε, ελπίζουμε η συνέχεια να είναι καλύτερη. Είναι φθηνό το προϊόν και ο κόσμος απευθύνεται στο φθηνό προϊόν. Δεν θα πάει στο εστιατόριο να χαλάσει 40-50 ευρώ. Θα έρθει να πάρει μία πίτα, θα καθίσει να φάει ένα σουβλάκι με 5-10 ευρώ να τη βγάλει. Ναι, πάμε πολύ καλά. Πήγαμε το καλοκαίρι πολύ καλά. Τώρα δουλεύουμε περισσότερο με τους ντόπιους, αλλά λόγω της καλής ποιότητας που έχει το μαγαζί, την καλή εξυπηρέτηση και την ιστορία που έχει, πάμε πολύ καλά. Δηλαδή είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Προτιμά το σουβλάκι, πιστεύω, γιατί είναι πιο οικονομικό, σε καλύπτει. Δηλαδή μπορεί να φας δύο πίτες και με 4 ευρώ να σε καλύψει κανονικά, γιατί τα εστιατόρια, εντάξει, είναι πιο ακριβά. Δεν είναι, τα προτιμάς μία φορά τη βδομάδα ή δύο φορές το μήνα. Ενώ η πίτα είναι καθημερινό γεύμα, ας πούμε. Εντάξει, δεν είναι όπως ήταν κάποτε, αλλά δεν πάβει το σουβλάκι να είναι ένα φτηνό, υγιεινό και θεωρώ το ότι είναι το καλύτερο σνακ στον κόσμο, δηλαδή, από θέμα υγιεινής και αυτά. Εντάξει, κρίση είναι κρίση, αλλά νομίζω το σουβλάκι είναι ίσον με έναν καφέ, δηλαδή δεν είναι κάτι το πολυτελές, το ότι δεν μπορώ να βγω να το φάω και αυτά. Όσον αφορά το τι είδους σουβλάκι προτιμάει περισσότερο ο κόσμος, οι απόψεις διήστανται, αφού οι επιλογές είναι πολυάριθμες για όσους θα το επιλέξουν. Φυσικά υπάρχουν και οι σταθερές αξίες. Έχει πάρα πολλά και ο καθένας ανάλογος με ροξίδι. Εντάξει, και ξεχωρίζει πιο πολύ τη σούβλα. Δηλαδή προτιμάνε να παίρνουν τη σούβλα. Γιατί είναι και φθηνό και γευστικότατο. Πιο πολύ πίτα, πιο πολύ πίτα. Πίτα γύρω, πιο πολύ. Σε αυτό. Πιο πολύ δουλεύουμε την πίτα. Αρκετά καλαμάκια χοιρινά, καλαμάκια κοτόπουλο. Το συνηθισμένο, το πίτα γύρω δηλαδή συνήθως. Με καλαμάκια αυτά τα συγκεκριμένα είδη που κινούνται δηλαδή. Το σουβλάκι είναι μια επιλογή που δεν κοστίζει και σε τόσο ζορισμένες οικονομικά εποχές δίνει μια σίγουρη λύση σε όσους θέλουν να φάνε καλά και να χαλάσουν λίγα χρήματα.